Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα για αρκετό καιρό ακόμη, δείχνουν οι αγρότες εδώ στην Στερεά Ελλάδα. Μιλώ καταρχήν για τα δύο μεγάλα μπλόκα, τον μπλόκο του Κάστρου, ανεβαίνοντας το πρώτο από Αθήνα, και το μπλόκο του Μπράλου. Είναι τα δύο μπλόκα που όταν κλείνουν παραλία Ελλάδα, όπως σας έχουμε πει, σήμερα αντιμετωπίσαν πάρα πολλοί πολίτες που προσπάθησαν να ανέβουν. Θεώρησαν δεδομένο ότι θα έχει χαλαρώσει η στάση των αγροτών τουλάχιστον στα δύο αυτά μπλόκα, και βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν συνειδητοποίησαν ότι οι αγρότες δεν αστείευονται καθόλου. Κάνοντας ρεπορτάζ λοιπόν και μιλώντας. Η χθεσινή συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο δεν βοήθησε ο διάλογος που περιμένανε και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό τους όθησε στο να σκληρύνουν τη στάση τους. Θα το πω απλά, νομίζω ότι νευρίασαν περισσότερο. Ακριβώς. Και εμείς αυτό έχουμε. Αυτό δείχνουν και αυτό μας λένε κάνοντας ρεπορτάζ και εμείς μιλώντας με τους πρωταγωνιστές των μπλόκων και στο Κάστρο αλλά και στο Μπράλο. Δείχνουν απίστευτα εκνευρισμένοι από την εξέλιξη που είχε αυτή η συνάντηση. Δεν είναι μόνο το θέμα του αποκλεισμού κάποιων. Είναι και ότι όσοι βρέθηκαν μέσα σε αυτή τη σύσκεψη, ενώ συζήτησαν όλα τα θέματα με τον Πρωθυπουργό, οι τελικές ανακοινώσεις ήταν αυτές που τους έβγαλαν έξω από τα ρούχα τους, τα λέμε, και τους γύρισαν στα μπλόκα. Χθες ο Πρωθυπουργός έκανε πλάκα στο γραφείο του με τον εκπρόσωπο του μπλόκου του Κάστρου, νομίζω, για την καρότσα στην οποία κάποτε. Ήταν ο Γιώργος ο Τζαβάρας, Μαρίε. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε τον μπλόκο ουσιαστικά του Κάστρου στη συνάντηση αυτή με τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Αυτό που μας είπε πριν από λίγο, γιατί τον φιλοξένησα και εγώ εδώ στην εκπομπή, είναι ότι δεν έγινε τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση αυτή. Δεν υπόθηκε κάτι άλλο. Ήταν αυτή η εισαγωγή που έγινε για την καρότσα και αυτό που του είπε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ότι θα πρέπει να την κρατήσει. Δεν ξέρω αν σκοπεύει ο Πρωθυπουργός να ξαναεπισκεφτεί την περιοχή και να ανέβει να τους μιλήσει πάλι εκεί, αλλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλα αυτά που ενώ φαίνεται ότι γίνεται μια συζήτηση αναλυτική, δηλαδή 5 ώρες μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τι συζήτησαν. Αυτό που μου είπε εμένα ο Γιώργος Τζαβάρας πριν από λίγο ότι συζήτησαν ήταν όλα τα θέματα τα οποία είχαν σταλεί με τη μορφή ετοιμάτων. Και ενώ συζητήθηκαν όλα, βγήκε αυτό το κείμενο με τις 25 θέσεις που το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, και έχουμε αυτή την κλιμάκωση ουσιαστικά του αγώνα από την πλευρά των αγροτών. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το...